Είναι κάποια πρόσωπα από τον πολιτικό μας στίβο, φίλες και φίλοι, που εγώ τα χαρακτηρίζω διαχρονικά αξίες. Γιατί τους χαρακτηρίζω αξίες? Πρώτον, γιατί είναι αταλάντευτοι στις πολιτικές θέσεις που εκφράζουν και απηχούν, χωρίς πισωγυρίσματα και χωρίς κολοτούμπες. Δεύτερον, γιατί είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Και τρίτον, γιατί προέρχονται από ένα χώρο που, πιστέψτε με, και το λέω καθημερινά, είναι, αν θέλετε, και το μότο μου. Εάν δεν υπήρχε η αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εν προκειμένου, θα έπρεπε να το εφεύρουμε εμείς, αν θέλουμε να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε έναν πιο δικαίο κόσμο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θανάσης Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και βέβαια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Μας ακούει ο κύριος Παφίλης? Σας ακούω. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Μεγάλη χαρά να σας φιλοξενώ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Μόνο θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση. Να κάνετε όσες θέλετε. Δυστυχώς αυτοί που θέλουν να ονομάζονται αριστερά ξέχασαν τα πάντα. Ξέρω πολύ καλά τι εννοείτε. Ναι, ξέχασαν τα πάντα και στην πραγματικότητα ο καυγάς που γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι... Χάριν επικοινωνίας και μόνο. Χάριν επικοινωνίας, γιατί στα περισσότερα, να μην πω σε όλα, συμφωνούν απόλυτα και τσακώνονται ποιος θα έχει την καρέκλα, όπως λέει ο κόσμος. Πάντως, μόλις χθες, έχοντας εδώ καλεσμένο τηλεφωνικά και πάλι τον Γιάννη Βαρουφάκη, όταν μου είπε ότι, ξέρετε, ο Μητσοτάκης έχει απέναντί του 3 Πασόκ και δεν έχει κανένα αντίπαλο, λέω: συγγνώμη, γιατί παραμερίζετε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Δεν το παραμερίζω, λέει, το σέβομαι και το υπολείπτομαι, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ανασχετήρια δύναμη της δύναμης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, μόνο που να σας συμπληρώσω, ναι, ότι έχουν γίνει τεράστιες κινητοποιήσεις. Η πραγματική αντιπολίτευση αυτή είναι. Και μέσα στη Βουλή, βέβαια, όταν όλοι οι άλλοι συμφωνούν στα περισσότερα, αλλά και εκτός Βουλής, αυτό που έχει και αποτελέσματα είναι η οργάνωση των αγώνων που την υποτιμούν όλα τα άλλα κόμματα. Απόλυτα, και θα επομένως συμφωνήσω, και στους χώρους δουλειάς και στους δρόμους και στις πλατείες. Παντού, όπου θα τις κινητοποιήσεις για τα ΤΕΜΠΗ, στις εργατικές κινητοποιήσεις των φοιτητών, των επαγγελματιών, συνολικά δηλαδή. Και υπάρχει και διαμορφώνεται ένα πολύ ισχυρό κίνημα που έχει και επιτυχίες. Ναι. Δεν μπορώ να σας πω μερικές, αλλά ρωτήστε εσείς καλύτερα για ό,τι θέλετε. Θέλω να κάνω την εξής επισήμανση και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Διακρίνω, πρόσφατο παράδειγμα είναι η σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, η πρώτη μετά την συνάντησή του με τον Ερντογάν και μετά από το νέο επεισόδιο που είχαμε με τη Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχει αφενός μία διάθεση, και που είναι έκδηλη πλέον, δεν είναι απλή διάθεση, να συσπηρωθεί το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας όσο γίνεται περισσότερο, ένα πολιτικό κλίμα, και από την άλλη, όπως είπε και ο κύριος Βαρουφάκης, τα 3 Πασόκ. ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Νέα Αριστερά, να δουν ποιος θα καταλάβει μια καθαρή θέση στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, τι στόχο βάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Παφίλη, εν ώψη αυτών των ευρωεκλογών? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητάει από το λαό να σκεφτεί πολύ καλά, να φύγει από προκαταλήψεις, ανεξάρτητα από το τι ψήφισε, και να δει όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική που άσκησαν όλες οι κυβερνήσεις, να δει τη ζωή του την ίδια. Να θυμηθεί ποιος προειδοποίησε για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια θα είναι η πολιτική της, η οποία θα είναι άγρια κυριολεκτικά για το λαό, και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στοιχήθηκαν κυριολεκτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί γίνονται καυγάδες μεταξύ των άλλων κομμάτων πλην ΚΚΕ για τα επιμέρους, κυρίως από το ποιος έχει περισσότερα σπίτια ή το ποιος αγόρασε με 2 εκατομμύρια, μέχρι πολιτικό κοτσομπολιό και θα έλεγα ούτε καν ανταρτοπόλεμος. Γιατί αυτά τα χρόνια, τα 5 στο Ευρωκοινοβούλιο, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία ψήφισε 75% των αποφάσεων, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία το 93%, Ελληνική Λύση που παριστάνει τον αντισυστημική 55% και όλοι μαζί 70%. Ναι. Αυτό τι δείχνει? Ότι συμφωνούν, γιατί ακούστε, ό,τι υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων σε όλους τους τομείς έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί εκπορεύονται με την συμφωνία των κυβερνήσεων όλων μέχρι τώρα, κανένας δεν έχει βάλει βέτο,
όλα αυτά τα χρόνια σε οτιδήποτε. Και φυσικά μετά γίνονται νόμοι, νομοθετούνται και στην Ελλάδα. Επομένως δεν είναι μεγάλη υποκρισία όλοι αυτοί να τσακώνονται τώρα ενώ έχουν συμφωνήσει σε όλη τη στρατηγική. Θα έλεγα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και τώρα να ζητούν ψήφο από τον ελληνικό λαό για αυτή την άθλια κατάσταση που ζει καθημερινά. Μόνο το ΚΚΕ είναι αυτό το κόμμα το οποίο αποκάλυψε πρώτα απ' όλα, γιατί αν δεν υπήρχαμε εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν θα ξέρει ο λαός τι ακριβώς έρχεται. Να προειδοποιήσουμε το τι φέρνουν και να δικαιωθούμε από την πραγματικότητα. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά να κινητοποιήσουμε και το λαό να μπει στην πρώτη γραμμή. Επομένως, αυτό που ζητάμε είναι το 43% παραδείγματος χάρη που είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι δημοσκόπηση που δεν την κάνουμε εμείς και μεγάλη δημοσκόπηση, να σκεφτεί πολύ καλά και να ρίξει την ψήφο του πέρα από επιφυλάξεις που μπορεί να έχει, ακόμα και διαφωνίες σε πολλά πράγματα, να τη ρίξει το ΚΚΕ. Γιατί? Γιατί να σας πω, κυρία Ακουκαλίδου. Ναι, το σημείωσα, να μην το ξεχάσω. Να σας πω, κυρία Ακουκαλίδου, έρχονται χειρότερα την επόμενη μέρα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο μόνος δρόμος είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ, που αυτή εμείς θα την εξαργυρώσουμε, ας το πω έτσι, παλεύοντας την πρώτη γραμμή όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια με τους εργαζόμενους, τους αγρότες κλπ. Δηλαδή, και επομένως, για να τα βάλουμε τα πράγματα. Να κάνουν την έκπληξη. Ναι. Αυτό ζητάμε. Αυτό ζητάτε, να κάνουν την έκπληξη. Λέω λοιπόν να τα βάλουμε τα πράγματα στη βάση του, στην ρεαλιστική, την πολιτική βάση. Ναι. Το ΚΚΕ, το πολιτικό του αφήγημα, δεν έχει έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει όμως το εξής. Ένας ισχυρός πόλος ανάσχεσης, ανάχωμα των αντιλαϊκών πολιτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αντιλαμβάνομαι σωστά το διακύβευμα το πολιτικό. Να σας συμπληρώσω. Ναι. Για να μην μπορώ να σας διορθώσω, μόνο που εμείς λέμε ανάσχεση, ανάπτυξη μεγάλου κινήματος, ώστε ο ίδιος ο λαός να πάρει την εξουσία, γιατί βλέπουμε πλέον, ακόμα και οι πιο αφελείς, ας το πω έτσι, ότι το σύστημα έχει καταρρεύσει. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να δώσει λύσεις πλέον. Γυρίζει την ανθρωπότητα στο μεσαίωνα. Το παράδειγμα του χάρη, το 1921 κατοχυρώνεται το 8ωρο, και το 2021 το 13ωρο. Και αυτό είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην οποία ακούστε την ειρωνία. Τι λέει? Ότι αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ. Να μην δουλεύουν παραπάνω από 13 ώρες οι εργαζόμενοι. Τα σχόλια. Όπερ σημαίνει νομιμοποιούμε. Επομένως λέμε λοιπόν. Εμείς λέμε ανάσχεση, αγώνας, να σταματήσουμε, να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε. Για να βάλουμε πλέον να αλλάξει η κοινωνία. Δεν πάει άλλο πλέον. Και επειδή αναφέρατε το παράδειγμα των εργασιακών σχέσεων, εγώ θα πάω και στο συνταξιοδοτικό και θα πω, κοιτάξτε με πόση ταχύτητα από τα 62 πήγαμε στα 65, στα 67, στην Ευρώπη είναι άντερ πόρτα στα 72 πλέον. Στη Γερμανία. Και τα 70 άντερ πόρτα της Ελλάδας. Έτσι. Δυστυχώς πάνε όλα. Δηλαδή, αντί οι άνθρωποι με τέτοια έκρηξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, της παραγωγικότητας της εργασίας να δουλεύουν λιγότερο από όσο δούλευαν πριν και να έχουν ελεύθερο κοινωνικό χρόνο για να μπορούν να τον αξιοποιήσουν, δουλεύουν περισσότερο και μάλιστα σε σημείο εξόντωσης. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική την οποία την έχουν συμφωνήσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα πριν ΚΚΕ. Να μιλήσουμε λίγο και με αριθμούς. Καμιά φορά, ξέρετε, δεν είναι κουραστικοί οι αριθμοί. Βεβαίως. Ναι. Λέει ο Μητσοτάκης και το είπε και σήμερα το πρωί, ότι στόχος είναι να πιάσουμε το 33% που συγκεντρώσαμε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Λέει το Πασόκ Κινάλ, στόχος είναι να φτάσουμε στο διπλάσιο του ποσοστού που είχαμε, γιατί τότε μόνο θα έχουμε μια καθαρή αξιωματική αντιπολίτευση με τον Πασόκ μπροστά. Λέει ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, στόχος μας είναι να αποκτήσουμε την χαμένη μας δύναμη, να την ανακτήσουμε τη χαμένη μας δύναμη και να είμαστε εμείς η αξιωματική αντιπολίτευση σε διακριτή θέση από το τρίτο κόμμα. Στόχος για το ΚΚΕ με αριθμούς, ποιος είναι, κύριε Παφίλη? Όσο γίνεται πιο ψηλά. Ξέρετε, εμείς δεν βάζουμε αριθμούς. Αλλά όσο γίνεται πιο ψηλά μπορούμε να πάμε. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που εκτιμά το ΚΚΕ, κυριολεκτικά το εκτιμά. Υπάρχουν οι χιλιάδες που συμπαρατάσσονται μαζί μας και δεν συμφωνούν σε όλα. Όλοι αυτοί λοιπόν να πάνε στην κάλπη πρώτα απ' όλα και να ψηφίσουν θαραλέα ΚΚΕ, γιατί δεν θα μετανιώσουν. Οι υπόλοιποι που ζητάνε την ψήφο, για ποια αντιπολίτευση?
Σας είπα τα στοιχεία. Είναι συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Σε όλοι τα στρατηγικά θέματα συμφωνούν. Επομένως ο κόσμος αντικειμενικά, όχι επειδή το θέλουμε εμείς, έχει δύο επιλογές. Ή να ψηφίσει όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι, είτε ως κυβέρνηση αλλά ακόμα και ως αντιπολίτευση, γιατί στηρίζουν στην πραγματικότητα την κυβερνητική πολιτική και που είναι υπεύθυνοι για τη ζωή του, για τις δύσκολες συνθήκες που ζουν, ή να ψηφίσει ΚΚΕ για να αρχίσει μια διαφορετική πορεία. Να πάρει μια ανάσα ο λαός, να πάρει θάρρος, να βγει στον δρόμο για να παλέψουμε τα χειρότερα που έρχονται και να έχουμε και κάποιες κατακτήσεις. Τώρα μου δώσατε, ξέρετε, και μια τάκα που θα τη χρησιμοποιήσω στον τίτλο της συνέντευξης. Συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση είναι. Ναι, βέβαια, ναι. Μα ναι, τι είναι. Ναι, αυτό όταν, που είπατε. Ναι, σας πω, όταν ψηφίσανε το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας, οι υπόλοιποι τι είναι, αντιπολίτευση είναι αυτή. Και μάλιστα σοβαρές αποφάσεις, όχι φυσικά, πέρα από σοβαρές, σοβαρότατες. Από κάτι προσχήμα, σοβαρές αποφάσεις που κάνουν τη ζωή του ελληνικού λαού χειρότερη. Όταν έχουν ψηφίσει όλοι, ακούστε κυρία Κοκαλίδου, την υποκρισία στο έπακρο, την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία έχει συντρίψει τους αγρότες, την έχουν ψηφίσει όλοι, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία βέβαια, Ελληνική Λύση, που φωνάζει ο Βελόπουλος τώρα και παριστάνει τον αντισυστημικό, την ψήφισαν όλοι και τώρα, όταν ξέσπασαν οι αγροτικές κινητοποίησεις, άρχισαν να κάνουν κριτική. Θα τη συζητήσουν δεν και είναι υποκρισία. Θα παλέψουν για την αναθεώρησή τους εκ νέου, λένε τώρα όλοι. Αυτό που ψήφισαν ήδη. Ακούστε, περισσυνά ξυνά στα φύλλα, λένε στο χωριό μου. Πρέπει να το λέτε κι εσείς. Σε όλα τα χωριά. Τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές. Δεν αναθεωρείται σε όφελος των αγροτών, ειδικά των μικρομεσαίων και των φτωχών αγροτών. Ό,τι αναθεώρηση γίνεται είναι για να υπηρετήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν βλέπουμε, πάρτε παράδειγμα, για την περιοχή σας και παντού. Το τι συνέπειες είχε συνολικά η κοινή αγροτική πολιτική στον αγροτικό τομέα. Μα το λένε οι ίδιοι οι αγρότες, ακόμη και αυτοί που είναι φύλλα προσκύμενοι στην κυβέρνηση. Μα το ξέρουμε γιατί αυτό. Βλέπουν το βιός τους να καταστρέφεται. Τι ναι, καταστρέφονται, ζητάνε. Κυριολεκτικά καταστρέφονται. Δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους πια. Ειδικά οι κτηνοτρόφοι, κύριε Παφίλη, ειδικά οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή. Έχουν συντριβεί οι κτηνοτρόφοι. Έχουν συντριβεί οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Έτσι είναι. Αλλά και οι άλλοι αγρότες, μην νομίζετε, παντού. Τώρα επειδή δυσκολεύονται, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Φυσικά. Και τους κοροϊδεύουν και από πάνω. Επειδή έχουν μιλήσατε αυξηθεί το κόστος, ακούστε, ναι, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής και πάει στα ύψη. Ρεύμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, όλα αυτά, όλα, πετρέλαιο, έχουν πάει όλα στα ύψη και από την άλλη μεριά οι τιμές είναι κάτω. Ούτε υπάρχουν εγγυημένες ούτε τίποτα. Και οπότε με τα στοιχεία που έχουμε η γη συγκεντρώνεται σε όλο και πιο λίγους. Δηλαδή γίνονται μεγάλες ψηφλίκια, στο πω σύγχρονα, δεν είναι και σωστό το ψηφλίκια, και στην καλύτερη περίπτωση οι αγρότες που καταστρέφονται θα πάνε να δουλέψουν εκεί. Αυτή είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Προωθεί παντού τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Κύριε Παφίλη, επειδή πριν μιλήσετε για τον κόσμο και είπατε ότι οι μεγάλες κατηγορίες των πολιτών εκτιμούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι. Δεν αρκεί η εκτίμηση, αρκεί και η ψήφος. Έτσι, όταν βρεθούν στην κάλπη, εκεί αυτή την εκτίμηση να την εκφράσουν σε δύναμη, σε ψήφο δηλαδή. Το ζητάμε κι εμείς τώρα. Ζητάμε να ξεπεράσουν προκαταλήψεις κλπ. Και να ψηφίσουν με βάση την ίδια τους τη ζωή. Ποιος ήταν μαζί τους και ποιος ήταν εναντίον τους όλα αυτά τα χρόνια. Και εναντίον τους ήταν όλοι όσοι κυβέρνησαν. Και εναντίον του στην πράξη είναι και αυτοί όσοι παριστάνονται την αντιπολίτευση. Σας ρωτώ λοιπόν, εκτιμάτε ότι αυτή η έκπληξη υπό τις παρούσες συγκυρίες με την ακρίβεια να κατατρώγει τα εισοδήματα των ελληνικών οικοκυριών, με τους 8 στους 10 Έλληνες πολίτες να έρχεται 14-15 του μήνα και να μην έχουν να πάνε να αγοράσουν μισό κιλό φέτα τυρί. Όπως τα λέτε. Θα φέρει την έκπληξη και θα φέρει ένα πολύ ισχυρό ποσοστό αυτή η συγκυρία στο τώρα. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε την πυθία. Να κάνουμε πρόβλεψη. Εμείς ζητάμε να φέρει την έκπληξη. Υπάρχουν δυνατότητες. Να το σκεφτεί ο κόσμος που μας ακούει από το ραδιοσταθμό σας και ας μετρήσει, αντικειμενικά να μετρήσει. Παραδείγματος χάρη, οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια. Ναι. Και επειδή έχω άμεση εμπειρία και σχέση, γιατί ήμουν αμάρτυρα στη δίκη τους. Έτσι, το ξέρω. Που τελικά έγινε κόλαφος. Οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν ποιος ήταν δίπλα τους. Παρότι, θα το πω έτσι, δεν είχαμε κομματικές δυνάμεις, όλα αυτά τα χρόνια το ΚΚΕ ήταν μαζί τους. Και στη δίκη μάρτυρες ήμουν εγώ, υπεράσπιση βέβαια.
δεν μπορούν. Πρέπει να κάνουν το βήμα. Το αφού και οι ίδιοι εκτιμάνε συνολικά. Και τους εργαζόμενους στα λοιπάσματα. Πάλι το ΚΚΕ αδιάλειπτα ήταν στο πλευρό τους όλα αυτά τα χρόνια. Μα όλα αυτά, όλοι οι αγώνες, ακούστε. Γιατί θα σας πω τώρα. Οι υπόλοιποι κάνουν καυγάδες μες στη Βουλή. Κάνουν περιοδίες. Για να. Τι περιοδίες δηλαδή. Φέρνουν τις τηλεοράσεις, μαζεύουν και καμιά πενταριά για να παίξουν τα δελτία των ειδήσεων. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια με σκληρή δουλειά προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε τους εργαζόμενους. Υπάρχουν κι άλλοι που δεν είναι κομμουνιστές αλλά συμπαρατάσσονται μαζί μας. Τι καταφέραμε, παραδείγματος χάρη, η Κόσκο. Ναι. Η Κόσκο μεγαθύριο που δεν αναγνώριζε ούτε σωματείο, ούτε βαριά κενθυγινά, ούτε τίποτα. Με τις κινητοποιήσεις κατάφερε να υπογράψει και συλλογική σύμβαση. Τώρα είναι για τα βαριά και αντικεινά και λοιπά η οικοδόμη, η Ομοσπονδία των Οικοδόμων, που είμαστε και συντηρητική πλειοψηφία. Κατάφεραν να αποσπάσουν και περιμένουμε ακόμα το Υπουργείο 25% αύξηση. Και φυσικά και κάποια άλλα που ζητάνε. Σε πολλούς κλάδους, σε πάρα πολλούς που έγιναν κινητοποίησεις, υπήρχαν αποτελέσματα. Ενώ οι υπόλοιποι τι λένε, άκουγα τον Βελόπουλο μια μέρα σε ένα κανάλι. Τι έλεγε, ο δρόμος δεν φέρνει τίποτα, λέει. Μόνο η ψήφος φέρνει. Mm. Και μάλιστα αυτή η υποκρισία και ο λαϊκισμός, και μιλάω γιατί στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ιδιαίτερα αυτό βέβαια που παριστάνει τον αντισυστημικό, δεν μπορεί να συμφωνείς με την ΚΑΠ, δεν μπορεί να λες ότι οι μισθοί δεν πρέπει να πειράζουν την ανταγωνιστικότητα και δεν χρειάζονται μεγάλες αυξήσεις. Ενώ θησαυρίζουν κυριολεκτικά. 500 εταιρείες, 25 δις κέρδη είχαν. Δύο χρόνια. Δεν μπορεί να λες για παιδεία και να λες είμαι και υπέρ της ιδιωτικής παιδείας και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τα ίδια και με την υγεία. Και τα ίδια με την φορολογία. Τι λένε. Κανένας δεν την αμφισβητεί. Κανένας δεν λέει για αύξηση φορολογίας στο μεγάλο κεφάλαιο εκτός από εμάς. Τι λέει ο Βελόπουλος παραδείγματος χάρη. 15% λέει φορολογία για όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή το ίδιο και ο μικρός ο αυτοπροσκολούμενος με 15%, το ίδιο και ο μεγάλος που τώρα δεν είναι 15, ναι. Δηλαδή λέει μείωση της φορολογίας και στις μεγάλες, λέω τις 500 παραδείγματος χάρη, που τώρα είναι 20%, να πάει 5% κάτω. Δηλαδή αυτή η δημοκοπία που κάνουν ορισμένοι, ενώ σας λέω τη στρατηγική όλοι την έχουν ψηφίσει και στο Ευρωκοινοβούλιο και πολλές φορές και μέσα στη Βουλή. Ενώ το ΚΚΕ πιστεύει ότι αν αγωνιστεί ο κόσμος μπορεί να αποσπάσει και να βγάλει και συμπεράσματα για να αλλάξουμε την κοινωνία. Και είπατε χαρακτηριστικά παραδείγματα συντεταγμένων αγώνων και κινητοποιήσεων που έφεραν καρπούς. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά. Και οι φοιτητές που ακύρωσαν τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας και πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί χώροι που κινήθηκαν και που εμείς ήμασταν μπροστά σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Πάντως είναι γεγονός ότι ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Παφίλη, όλα τα κόμματα, όλοι οι κομματικοί φορείς φοβούνται τον Βελόπουλο και το καταλαβαίνω αυτό, γιατί πατάει πάνω σε πατριδοκαπηλεία και τέτοιου είδους πράγματα ο ίδιος. Και αυτό σε συντηρητικές κοινωνίες όπως είναι η δική μας, δυστυχώς αποδίδει. Από αυτά που είπατε, και εγώ κατάλαβα ότι και το ΚΚΕ έχει μια μεγάλη αγωνία για τη δύναμη που θα συγκεντρώσει η ελληνική λύση. Να σας πω τώρα, εμείς μεγάλη αγωνία έχουμε για το δικό μας το ποσοστό. Αλλά όμως δεν μπορεί να μην αποκαλύψουμε αυτή τη δημαγωγία που γίνεται. Εδώ φτάσαμε σε σημείο να εκμεταλλεύονται το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων. Mm. Δηλαδή πέρα από τις επιστολές του Ιησού, για να πω έτσι, μετά ο Βελόπουλος τι έγινε. Έγινε πορτιέρης για τις εκκλησίες. Ποιος θα πάει και ποιος δεν θα πάει. Ο Κασελάκης με το σταυρό στην Κολυμπήθρα, μόνο άμφια δεν έβαλε. Για να μην σχολιάσω και παραπέρα. Κοντομάνικα και εφαρμοστά. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Ναι. Όλοι να εκμεταλλευτούμε. Εμείς σεβόμαστε την πίστη του κάθε ανθρώπου. Μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και χωρίζουμε τον κόσμο, να το πω απλά, σε αυτούς τους κατέχοντες και σε αυτούς που τους εκμεταλλεύονται. Που εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Δηλαδή σε εργαζόμενους και σε καπιταλιστές, ας το πω έτσι. Σε φτωχούς και πλούσιους. Είναι και καθαρά ταξικές. Με αυτούς που παράγουν όλο τον πλούτο. Είναι καθαρά ταξική η διαφοροποίηση που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη λογική του απέναντι στους πολίτες και όχι με βάση φυλετικά, θρησκευτικά ή άλλου τύπου ακριβώς. Όμως δέστε, λέω τώρα, την υποκρισία των άλλων
που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα συναισθήματα θρησκευτικά του λαού και ανοίγουν ένα θέμα που είναι απαράδεκτο τελείως, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά βαριά έκφραση. Εγώ όσο περνάνε οι μέρες, είναι το τελευταίο μου ερώτημα, αλλά θέλω με αυτό να κλείσουμε, γιατί ξέρω τους αγώνες του ΚΚΕ για το θέμα αυτό. Αναρωτιέμαι πού είναι αυτός ο κόσμος να βγει και να πλημμυρίσει τις πόλεις και τα χωριά και τις πλατείες. Αφήστε για την ακρίβεια, όσοι ήταν να βγουν βγήκαν. Για όταν ήταν να ενοχλήθηκαν οι αυτοαπασχολούμενοι, μια χαρά κλείσαν και τα γραφεία τους και βγήκαν και γεμίσαν πλατείες. Ως εκεί όμως. Εδώ συντελείται ένα έγκλημα στην Παλαιστίνη, κύριε Παφίλη. Ναι. Σήμερα διάβασα ότι σκοτώθηκαν 14.000 παιδιά και 44.000 άμαχοι και 1.000.000 Παλαιστινίων απειλείται με λοιμό. Πού είναι αυτός ο κόσμος? Πού είναι εκείνες οι εποχές που βγαίναμε εμείς εδώ στις πλατείες για τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία? Να σας πω, πού πήγε? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας έγιναν τεράστιες κινητοποιήσεις και ολονυχτίες και συγκεντρώσεις γίνονται παντού. Αλλά θα σας πω κάτι. Οι υπόλοιποι έχουν την φωλιά τους λερωμένη. Και την έχουν λερωμένη γιατί υποστήριξαν από την αρχή το ονομαζόμενο δικαίωμα, προσέξτε, του Ισραήλ για αυτοάμενα. Μάλιστα, 35.000 έχω τα στοιχεία μπροστά μου, 589 νεκροί, εκ των οποίων 15.227 παιδιά. 9.961 γυναίκες, 1.000 ηλικιωμένοι, 492 γιατροί και νοσηλευτές, 246 εκπαιδευτικοί, 143 δημοσιογράφοι και 7.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. Αυτή είναι αυτοάμυνα ή γενοκτονία? Αλλά μπροστά σε αυτά όλοι οι άλλοι κάνουν την πάπια, όπως λέμε. Δεν μιλάνε καθόλου, το αντίθετο υποστηρίζουν ακόμα και σήμερα το Ισραήλ. Και όχι τον Παλαιστινιακό λαό που έχει πάνω από 150.000 στήματα, τώρα δολοφονημένους δηλαδή. Ναι. Από τις Ισραηλινές κυβερνήσεις. Και βέβαια αυτοί δεν κάνουν και καμιά κινητοποίηση, ούτε θέλουν το λαό στο δρόμο, θέλουν να τον κοροϊδεύουν. Ούτε και τις ενθαρρύνουν τις κινητοποίησεις, σα ίσα που δεν τις θέλουν, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Μα φυσικά και δεν τις θέλουν. Εδώ βλέπετε τι γίνεται. Και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική, στα πανεπιστήμια. Βέβαια, στα πανεπιστήμια τον δέστε στη Eurovision το τι έγινε. Χαμός, πραγματικά κυριολεκτικά. Λαός ολόκληρος έχουν ξεσηκωθεί. Αλλά από εδώ τα πολιτικά κόμματα όλοι είναι με το Ισραήλ. Ακόμα. Με τη σωστή πλευρά της ιστορίας είμαστε ακόμα. Ποια σωστή πλευρά της ιστορίας? Σας διάβασα τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν δολοφονηθεί από αυτή την κυβέρνηση και επιτέλους αυτοί που είναι με το διεθνές δίκαιο. Γιατί δεν στηρίζουν την απόφαση του ΟΗΕ, που υπάρχει απόφαση του ΟΗΕ πολλά χρόνια, που λέει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ δίπλα στο Ισραηλινό κράτος. Γιατί δεν τη στηρίζουν? Πήραμε απόφαση στη Βουλή ομόφωνη με βάση αυτό το πείσμα του ΟΗΕ και δεν την υλοποιούν στην πραγματικότητα. Και η συζήτηση που έγινε στον ΟΗΕ ήταν να έχει περιορισμένα δικαιώματα το Παλαιστινιακό. Αυτό δεν είναι κράτος. Το κράτος πρέπει να έχει όλα τα δικαιώματα ενός ανεξάρτητου κράτους. Yes. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά συντελούν σε ένα βαθμό στο να μην κατεβαίνει κόσμος, αλλά όμως κατεβαίνουν, γίνουμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Από την πλευρά μας τουλάχιστον δεν υπάρχει μέρος που να μην έχουν γίνει κινητοποιήσεις, πικετοφορίες κλπ. Και πιστεύουμε ότι αυτό ακριβώς μπορεί να δώσει ένα μεγάλο ποσοστό του ΚΚΕ. Δηλαδή να δώσει θάρρος στον κόσμο, αισιοδοξία, και να βγει περισσότερο στον δρόμο, γιατί άλλη λύση δεν υπάρχει. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Κύριε Παφίλη, απόλαυσα μαζί σας αυτή την κουβέντα. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και επαναλαμβάνω, ρίχτε κουκουέ ώστε την άλλη μέρα να είσαστε χαρούμενοι και να είναι οι άλλοι λυπημένοι. Σας αυτή χαιρετώ. Αυτή θα είναι μια καλή λαϊκή απάντηση. Έτσι, γεια σας. Σας χαιρετώ. Γεια σας.